Από τη σελίδα 1061, σελίς 1061, επιστολή προς Εβραίους, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίς 1061. Δια τούτο καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, αν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείρασαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνη και είπων πάντοτε πλανώνται εν την καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν τη οργή μου δε θέλου συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει μηδέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενώσο ονομάζεται το σήμερον για να μην σκληρυνθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού. Εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται σήμερον αν ακούσετε της φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι νες αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν, αλλά όχι πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως. Εις τίνας δε παροργίστη 40 έτη, ουχή εις τους αμαρτήσαντας των οποίων τα κόλλα έπεσον εν τη ερήμο. Προστίνας δε όμως εν ότι δε θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυση αυτού, ημί προς τους απειθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει σημάς επαγγελία να εισέλθωμεν στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι στερήθη αυτής, διότι εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν εφέλησεν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστην. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως όμως εν τη οργή μου δε θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου, διότι είπεν εν μέρη την ύπερ της εβδόμης ούτω και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού και εν τούτο πάλι δε θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθω στην αίσθηση αυτήν και οι πρώτεροι ευαγγελισέντες δεν εισήλθον διαπήθιαν, πάλι διορίζειν ημέρα την ασήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σούν των καιρών, καθώς ήρυτε, σήμερον, αν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυσιν, δεν ήθελε με τα ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας. Άρα μένει κατάπαυσης εις των λαών του Θεού, διότι ο εισελθόν στην κατάπαυση αυτού και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού καθώς και ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση για να μην πέσει τις εις το αυτό παράδειγμα της απιστίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος αρμόντε και πιελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενίες της καρδίας και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αλλαυτού αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού προσών έχουμε να δώσουμε λόγων. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μηδυνάμενον να συμπαθήσεις τα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα καθ' πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, δια να λάβουμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Εβραίους που ξέρουν
την Παλαιά Διαθήκη και το Λόγο του Θεού, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζοντας την Παλαιά Διαθήκη σαν παράδειγμα για τους χριστιανούς της Καινής Διαθήκης. Γιατί όσα εγγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών εγγράφησαν, θα γίνουν παράδειγμα σε μας και να μας καταρτήσει ο Θεός δι' αυτών. Είναι γεγραμμένο λοιπόν, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι σήμερον, ενός ονομάζεται το σήμερον, σήμερον, αν ακούσεις τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Γιατί όσοι σκλήρυναν την καρδιά τους, είχαν μια σοβαρότατη συνέπεια. Δεν εισήλθαν στην κατάπαυση. Δεν εισήλθαν στη γη της επαγγελίας. Δεν εισήλθαν στις υποσχέσεις του Θεού. Εάν σήμερα που ακούω το Λόγο του Θεού, που ακούμε το Λόγο του Θεού, σκληρύνουμε την καρδιά μας και δεν προλάβουμε να μετανοήσουμε, χάσαμε την κατάπαυση, δηλαδή την ευλογία, δηλαδή τις επαγγελίες του Θεού και εδώ, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και εν τέλει και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, να μην τον κρίνουμε, να μην τον απορρίπτουμε, αλλά να λέμε αμήν Κύριε, εμένα ελέγχεις, εμένα διορθώνεις, σε μένα μιλάς. Και θα λέμε ότι σε μένα μιλάει ο Θεός μόνο όταν πριν έρθουμε καθαρίσουμε την καρδιά μας, μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό και ζητάμε από το Θεό. Θεέ μου, ήρθα προς καρτερών των Ιησού Χριστών να μου μιλήσει. Εάν όμως έρχεσαι με χαλασμένη καρδιά, ό,τι ακούς που δεν σ' αρέσει, θα σε σκληραίνει, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται, να απομακρύνονται οι αγαθές δόσεις του Θεού, οι καλές βουλές του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, η κατάπαυση που έχει προσδιορισμένη ο Θεός για όλους μας. Την κλωτσάμε και τη διώχνουμε. Και αν δεν προλάβουμε μέχρι εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα, δεν θα εισέλθουμε ούτε καν στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να μετανοήσουμε. Εάν υπάρχει στην καρδιά μας πίκρα εναντίον ανθρώπων, εναντίον αδερφών, εναντίον καταστάσεων, εναντίον του Θεού, να μετανοήσουμε, θα χάσουμε την κατάπαυση. Θα τη χάσεις, θα τη χάσω. Δεν θα απολαύσω αυτές τις καλές βουλές που ο Θεός έχει προετοιμασμένες για όλους μας. Γιατί είναι κρίμα. Σήμερα που ακούμε τη φωνή του Θεού, να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας, αλλά να μετανοήσουμε και να πούμε Κύριε, εμένα το λες, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ τους όλους, άνθρωποι. Μην κρίνεις τους ανθρώπους. Θα κατακριθείς. Μην κρίνεις, μην κουτσομπολεύεις, μην κακολογείς, μην γίνεσαι σπερμολόγος, γιατί εκ της καρδίας βγαίνουν τα λόγια του στόματός μας. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτο παράπονα, θα βγει σπερμολογία, κακολογία. Σήμερα να αναρωτηθούμε, και εγώ πρώτος, έχω συγχωρήσει τους πάντες? Η καρδιά μου είναι καθαρή? Καθάρισε την Κύριέ μου. Βοήθησέ μας να είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν θέλω να χάσω την κατάπαυση. Δεν θέλω να χάνω τις ευλογίες του Θεού. Δεν θέλω να χάσω την αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο χαίρομαι όταν πλησιάζω κάποιον που θέλει να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και του λέω συγχώρεσε τους όλους. Μου λέει δεν έχουμε κανένα τίποτα. Το κοιτάω καλά καλά. Κάνε μας έτσι Χριστέ μου. Πραγματικά, αδερφοί, η καρδιά μας να είναι καθαρή. Να μην, γιατί θα σκληραίνει. Και όταν σκληραίνει η καρδιά μας,
γεμίζει απιστία και το αποτέλεσμα της απιστίας είναι αμαρτία. Το αποτέλεσμα της απιστίας είναι απήθεια. Το αποτέλεσμα της απιστίας είναι κατάρα. Το αποτέλεσμα της απιστίας είναι απώλεια. Να ενώσουμε σήμερα την καρδιά μας, την πίστη μας με το Λόγο του Θεού. Να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού. Για μένα μιλάει. Για σένα μιλάει ο Θεός. Για σένα ειδικά που αμφιβάλλεις. Για σένα ειδικά που σκληραίνεις την καρδιά σου και λες τι λέει. Ο Θεός λέει. Μας παρακαλάει ο Θεός. Μαλάκωσε την καρδιά σου, καθάρισε την καρδιά σου. Μην αφήνεις να σκληρύνεται σαν τον Ιωάβ και σαν τον αδερφό του. Γιατί θα χάσεις την κατάπαυση. Θα χάσεις την ευλογία. Θα χάσεις τη δόξα του Θεού. Θα χάσεις τις αγαθές βουλές του Θεού. Δηλαδή ξέρεις τι σημαίνει αυτό, αδερφέ. Ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για σένα. Έχει ωραίο σχέδιο για σένα. Έχει ωραίο παρόν και μέλλον για σένα. Και εσύ το κλωτσάς με το να θυμώνεις, να παραπονιέσαι, να απελπίζεσαι, να απογοητεύεσαι και το πας όλο πιο μακριά, όλο και πιο μακριά και ποτέ δεν θα έρθει τελικά. Θα περιμένεις και δεν θα έρχεται. Γιατί? Γιατί όταν ακούς το Λόγο του Θεού σκληραίνει η καρδιά σου. Γιατί δεν πας στο Θεό να καθαρίσει την καρδιά σου. Δεν πας να συγχωρήσεις. Έχεις κάτι, συγχώρεσαι αδερφέ. Συγχώρεσαι αδερφέ. Μακροθύμησε αδερφέ. Τι ωραία καρδιά έχει αυτός ο Δαβίδ. Ξέρετε τι του έκανε ο Αβενίρ. Τον κυνήγαγε από βουνό σε βουνό, από λόφο σε λόφο να τον σκοτώσει. Μαζί με τον Σαούλ. Αυτός ήταν ο στρατηγός που οδηγούσε τον Σαούλ για να τον πιάσουν και να τον ταπεινώσουν, να τον θανατώσουν. Δεν μας έχει κάνει κανείς και τόσο κακό. Και ο Δαβίδ όταν ήρθε ο Αβενίρ λέει έλα, τον τίμησε, τον αγάπησε. Και όταν ο άθλιος ο Ιωάβ που έχει καρδιά σαν την καρδιά μας πολλές φορές τον φώνευσε, ο Δαβίδ έκλαψε, θρύνησε. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη αγάπη, είναι καθαρή. Δεν είπε καλά να πάθει. Είπε στρατηγός μέγας είναι. Όταν ο Σαούλ εφωνεύθη, πάλι θρύνησε ο Δαβίδ. Πώς έπεσαν οι δυνατοί, φώναζε. Πώς έπεσαν οι δυνατοί. Δυνατό τον έβλεπε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι και χρησμένος του Κυρίου. Και όταν ήρθε ο Αμαλικίτης να του πει εγώ τον σκότωσα για να τον ελευθερώσω, του λέει τόλμησες να βάλεις το χέρι σου στον κεχρισμένο του Κυρίου. Και όλοι δίπλα μας είναι κεχρισμένοι του Κυρίου, είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Μην απλώνεις το χέρι σου, την καρδιά σου, τη σκέψη σου εναντίον τους. Αγάπησέ τους, τίμησέ τους, ευλόγησέ τους, προσευχή σου για αυτούς, για να έλθει η κατάπαυση πιο κοντά. Για να έρθουν οι αγαθές βουλές του Θεού και να πλημμυρίσουν τη ζωή σου. Μην χάσουμε τις ευκαιρίες, αδερφοί, που έχει ετοιμασμένες ο Θεός. Φεύγουνε, περνάνε και δεν ξαναγυρίζουνε. Τις προσπερνάμε και χάνονται. Σήμερα που ακούμε τη φωνή του Θεού, μην σκληρύνουμε την καρδιά μας με κανέναν. Μην αγριέψουμε, αδερφοί. Μην θυμώνουμε, αδερφοί. Συγχώρεσε και περίμενε να ενεργήσει ο Θεός να μετανοήσει και να σωθεί. Γιατί θέλουμε όπως ο Χριστός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε. Μη γέννη το να μην θέλουμε. Και τι είναι το κακό που μας απομακρύνει από το Θεό? Η πονηρά καρδία απιστίας. Όχι μόνο απιστία αλλά και πονηριά. Η απιστία μας οδηγεί στην πονηριά. Η πονηριά μας οδηγεί σε απιστία. Και η πονηρά καρδία απιστίας που μας οδηγεί στην αποστασία. Μην πονηρεύεσαι, αδερφέ. Μην πονηρεύεσαι. Ξέρεις αυτός τι έκανε? Δεν με νοιάζει καθόλου. Ο Κύριος να τον ευλογήσει. Εγώ ξέρω τι κάνω εγώ. Και μετανοώ. Και πάω στο Θεό. Τι έκανε? Ας κάνει ό,τι θέλει. Ξέρεις τι είπε για σένα?
Ας λέει ό,τι θέλει. Τι λέει ο Θεός για σένα, αδερφέ, έχει σημασία. Και τι λες εσύ για τους ανθρώπους. Δεν είναι τι λένε οι άλλοι για σένα. Δόξασε το Θεό. Ευχαρίστησε το Θεό που το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δόξασε το Θεό. Και φρόντισε να είναι μαζί σου ο Θεός. Πώς θα πλησιάσω το Θεό, φωνάζει ο προφήτης, για να είναι μαζί μου ο Θεός. Τρία πράγματα ζητάει ο Θεός από σένα. Να πράττεις το δίκαιο, το Λόγο του Θεού. Να αγαπάς έλεος. Να είσαι ελεήμων. Το έλεος κατακαυχάται της κρίσεως. Αν δεν έχεις έλεος, η κρίση θα είναι ανήλεος για σένα. Έλεος κάνε, αγάπησε, συγχώρεσε, μακροθύμησε, αγκάλιασε, υπηρέτησε. Και τρίτον, μάθε να περπατάς ταπεινά μετά του Κυρίου σου. Ταπεινά, αδερφέ. Ταπείνωση στην αδυναμία, βέβαια. Όταν ζητάς συγγνώμη, αισθάνεσαι μικρός και ασήμαντος. Αλλά δεν πειράζει. Ας είσαι μικρός και ασήμαντος. Ο Θεός θα είναι δυνατός στη ζωή σου. Εγώ ένα θέλω, να μην πω εγώ. Ο Απόστολος Παύλος για ένα πράγμα λέει, να καυχαίμαι στην αδυναμία μου. Μα στις αδυναμίες σου καυχιάσαι, βέβαια, γιατί. Γιατί όσο είμαι αδυνατός, τόσο ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μου. Δεν θέλω να είμαι δυνατός. Μα θα υπερισχύσουν οι εργάτες της αδικίας. Θα υπερισχύσουν η κακία. Δεν με νοιάζει, ας υπερισχύσει. Εγώ θέλω να είναι ο Θεός δυνατός στη ζωή μου. Θέλω την κατάπαυση που έχει φροντίσει για μένα. Και ποιοι δεν εισήλθαν στην κατάπαυση και ανάγκασαν το Θεό, τον παραπίκραναν το Θεό. Και αναγκάστηκε να πει όμως θα είσαι αυτόν, κανείς δεν θα εισέλθει. Μη γέννητο αδερφοί. Να πικραίνουμε το Θεό. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Και όχι να πικραίνουμε το Θεό. Το Θεό να τον δοξάζουμε, να τον κάνουμε να χαίρεται. Να λέει έφυγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Να ευαρεστείτε ο Θεός σε σένα. Όχι να πικραίνεται ο Θεός από σένα. Να χαίρεται ο Θεός από σένα. Αμήν αδερφοί. Και δεν χαιρόμαστε, αδερφοί, με τις θυσίες, με τις προσφορές, με τα λάδια, με ταξίδια. Δεν χαίρεται ο Θεός έτσι. Δεν χαίρεται ο Θεός να ξενυχτάς τις προσευχές, να κάνεις. Καλό είναι, αλλά δεν χαίρεται με αυτό. Χαίρεται όταν πράττεις το δίκαιο, όταν αγαπάς έλεος και όταν περπατάς ταπεινά μετά του Κυρίου σου. Αυτό τον κάνει χαρούμενο το Θεό. Ο λαός Ισραήλ τον παρεπίκρανε. Κανένας δεν εισήλθε. Στην κατάπαυση που ο Θεός είχε ετοιμάσει στη γη ρέουσα γάλα και μέλι, κανένας δεν εισήλθε. Από αυτούς που τον κατέκριναν, τον πείραξαν, τον δοκίμασαν. Γιατί απίστησαν. Και η απιστία τους έφτασε να αμαρτήσουν και αυτοί που αμάρτησαν έξω είναι από την κατάπαυση και από την ευλογία. Η απιστία τους οδήγησε να απειθήσουν, να αντισταθούν, να επαναστατήσουν. Έξω είναι οι στασιαστές από την κατάπαυση. Έξω, έξω, μακριά. Και ο Θεός λέει δεν έπαυσε η κατάπαυση. Γιατί πολύ αργότερα ο Δαβίδ λέει εάν σήμερα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου μη σκληρύνεις την καρδιά σου και τον παραπικράνεις πάλι. Και έχουμε και εμείς αδερφοί αγαπητοί τις προσωπικές μας καταπαύσεις. Την προσωπική μας ευλογία στην οικογένειά μας. Την προσωπική μας ευλογία στη ζωή μας. Την προσωπική μας ευλογία στην Εκκλησία που μας έχει προσθέσει ο Κύριος. Έχουμε υποσχέσεις που πρέπει να τις κερδίσουμε. Όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ, λέει πηγαίνετε πάρτε τα όλα. Δικά σας είναι. Όλη η γη Ισραήλ δική σας είναι. Πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Και σε εμάς το ίδιο λέει. Όλες οι ευλογίες δικές σας είναι. Πηγαίνετε να τις κατακτήσετε. Πηγαίνετε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Δικά σας είναι όλα. Τα πάντα είναι για σας. Όλα δικά μας είναι αδερφοί, χαρισμένα, δωρισμένα, δεν θέλει να κάνεις τίποτα. Δεν θέλει τη δυνατότητά σου και τη δύναμή σου, την αδυναμία σου θέλει. Στην αδυναμία σου μπορεί ο Θεός. Γίναμε μέτοχοι του Χριστού, ξέρεις τι θα πει σε μέτοχος του Χριστού. Ο Χριστός κατοικεί μέσα σου και εσύ κατοικείς μέσα στον Χριστό. Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός σε λέει δούλο μου, φίλο μου, αγαπημένε μου,
αλλά θα παραμείνεις μέτοχος του Χριστού εάν κρατήσεις μέχρι το τέλος την αρχική πίστη σου. Όσο λέγεται το σήμερον, αν ακούσετε τις φωνές αυτού, μη σκληραίνει την καρδιά σας. Μέχρι δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και να περπατάμε από κατάπαυση σε κατάπαυση, από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία. Όλα είναι δικά σου, όλα. Μια ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού, μια ζωή μέσα στην ευλογία του Θεού, μια ζωή μέσα στη δόξα του Θεού. Μην γκρινιάζεις, μωρέ, και τα χάνεις όλα. Συγγνώμη για το μωρέ. Μην παραπονιέσαι. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Δεν το θέλει ο Θεός. Να έχει ετοιμάσει αγαθά και εσύ να τρως τα πικρά. Γιατί? Γιατί είσαι στραβόξυλος μπροστά στα μάτια του Θεού? Γιατί? Γιατί δεν μοιάζεις τον Πατέρα στον ουράνιο? Γιατί δεν ζητάς από τον Θεό να σου χαρίσει καρδιά κατά την καρδία του? Να έχεις μια καρδιά αγαθή που να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού? Γιατί να οδηγήσει από μια καρδιά άχρηστη, παραπικραμένη, που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο? Ας φοβηθόμεν λοιπόν, φωνάζει ο Λόγος του Θεού, μήποτε ενωμένη σε εμάς η επαγγελία να εισέλθουμε εις την κατάπαυση, φανεί έστω και ένας από εμάς ότι στερήθηκε την κατάπαυση. Καταλαβαίνετε τι μας λέει ο Θεός, αδερφοί, σήμερα? Κινδυνεύεις να στερηθείς τις ευλογίες και την κατάπαυση, εάν δεν φτιάξεις την καρδιά σου σήμερα. Εάν δεν φτιάχνουμε την καρδιά μας κάθε μέρα. Και δεν εισήλθαν γιατί απίστησαν, γι' αυτό αμάρτησαν. Και δεν εισήλθαν γιατί απίστησαν στο Λόγο του Θεού που τον άκουσαν, γι' αυτό και απήθησαν. Ας σπουδάσουμε λοιπόν τώρα εμείς να εισέλθουμε στην κατάπαυση τη δική μας, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας, αμαρτίας, απήθειας. Ας προσπαθήσουμε, αδερφοί. Και τι προσπάθεια θέλει ο Θεός? Να φροντίσουμε το Λόγο του Θεού. Υπάρχει ο ζωντανός ενσαρκωμένος Λόγος που είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά υπάρχει και ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Ο ενσαρκωμένος ζωντανός Λόγος του Θεού είναι σε μας Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Πλησίασέ τον. Είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Πλησίασέ τον. Θα είναι δύναμη Θεού, σοφία Θεού για σένα. Θέλεις πραγματικά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του προς Κορινθίους, να έχεις τη δύναμη του Θεού και να έχεις τη σοφία του Θεού μόνο δια του Ιησού Χριστού. Μόνο με το ζωντανό, ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού που είναι ανεστημένος. Και υπάρχει και ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού, που και αυτός είναι ζωντανός. Και αυτός μας αποκαλύπτει, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, μας αποκαλύπτει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Πατέρα Θεού και του Χριστού. Μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας και τους αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού για να πράττεις το δίκαιο. Πώς θα σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε στην κατάπαυσή μας, να μην χάσουμε την ευλογία του Θεού? Πλησιάζοντας το Θεό με τον αγιασμό μας. Όχι σαν τον Ιωάβ, με πονηριές, εκδικητικότητες, πάθη, αμαρτίες, απώλεια. Τέλειωσες. Είσαι τελειωμένος εάν πλησιάζεις το Θεό όπως ο Ιωάβ,
και πιο σωστά, αν πλησιάζεις τους ανθρώπους όπως ο Ιωάβ. Όπως ο Ιωάβ πλησίασε τον Δαβίδ, όπως ο Ιωάβ πλησίασε τον Αβενίρ, όπως ο Ιωάβ πλησίασε το λαό του Θεού. Τελειωμένος ο Ιωάβ. Όχι τώρα, όταν θα αποφασίσει ο Θεός για τη χρόνη και η κερίνη στα χέρια του Θεού. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά, πρόσεξε, μην είσαι τελειωμένος, να είσαι ευλογημένος. Και αυτό εξαρτάται από σένα. Σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν τελειωμένοι και ευλογημένοι. Τι είσαι εσύ? Αλλά υπάρχει και η ευκαιρία να μετανοήσουμε και να γίνουμε όλοι ευλογημένοι. Όλοι. 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 Μηδενός εξαιρουμένου. Πρόσεξε την καρδιά σου. Πρόσεξε τα κρυπτά της καρδιάς σου. Πρόσεξε αυτά τα οποία λες κρυφά μέσα στην καρδιά σου με τον άλλονε. Του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Πρόσεξε, φύλαξε με τα πάση φυλάξω την καρδιά σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος, ο ζωντανός, ανεστημένος, είναι δύναμης Θεού και σοφία Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος, είναι δύναμης Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, γιατί είναι ενεργός. Ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Είναι ζών. Σου μιλάει ο Λόγος του Θεού. Τον ανοίγεις και σου μιλάει ο Λόγος του Θεού. Είναι και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν, ώστε έρχεται και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Χωρίζει τις έννοιες, τις προθέσεις της καρδιάς από τους διαλογισμούς του πνεύματος. Ο Λόγος του Θεού σου λέει αυτά θέλεις. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Αυτά νομίζεις. Δεν τα νομίζει ο Θεός αυτά. Δεν είναι οι βουλές σου βουλές μου. Δεν είναι η οδή σου οδή μου. Δεν είναι η σκέψη σου σκέψεις μου. Δεν είναι το θέλω σου θέλω μου. Είσαι τελειωμένος, είσαι τελειωμένη. Αν ακολουθείς τις σκέψεις σου και το θέλω σου και τις πίκρες σου και τα παράπονά σου και τις γκρίνιες σου, είσαι τελειωμένος. Έχουμε καιρό όμως, σήμερα, που ακούμε το Λόγο του Θεού, να μην σκληρώνουμε την καρδιά μας και να μετανοήσουμε. Ο Λόγος του Θεού φτάνει και διαιρεί το κόκαλο από το μελδούλι, φτάνει στα βάθη της επιθυμίας της σαρκός. Ο Λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος και κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί από Αυτόν. Όταν κηρύτε το Λόγος του Θεού, μάθε ότι δεν μπορείς να κρυφτείς. Μπαίνει μέσα στην καρδιά σου, στην ψυχή σου. Σου αποκαλύπτει, σου φανερώνει, σε ελέγχει, σε προτρέπει, σε ενισχύει, σε διορθώνει. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο Λόγος του Θεού ακούγεται. Αυτός που μπαίνει μέσα σου και σε αναστατώνει. Που καίγεται η καρδιά σου όταν τον ακούς. Εκτός κι αν είναι και καυτηριασμένη και η συνείδησή σου και η καρδιά σου που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εξαιτίας της απιστίας, της αμαρτίας και της απήθειας. Και κρύβεσαι πίσω από το ψέμα και κάνεις καταφύγιό σου το ψέμα. Και δικαιώνεσαι και αυτοδικαιώνεσαι. Σε σένα δεν κάνει τίποτα ο Λόγος του Θεού. Δεν ενεργεί. Δεν είναι ζωντανός. Δεν είναι κοπτερότερος. Δεν σου αποκαλύπτει τις προθέσεις της καρδιάς σου και τους λογισμούς του πνεύματός σου. Ο Λόγος του Θεού δεν είχε καμία επίδραση στον Ιωάβ. Καμία. Καμία επίδραση στον πρεσβύτερο Ιώ, καμία. Ο Λόγος του Θεού θέλω να έχει φοβερές και σοβαρές επιδράσεις στη ζωή μου. Θέλω να με κατευθύνει, θέλω να με ελέγχει, θέλω να με διορθώνει. Θέλω να καίει, να βάζει φωτιά στην καρδιά μου. Θέλω να είναι Λόγος Θεού εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Αυτός που έρχεται μέσα μου, δεν θέλω να είναι σκέψεις μου, διαλογισμοί μου, επιθυμίες μου, ανοησίες μου. Εάν λοιπόν ο Λόγος του Θεού ενεργεί έτσι στη ζωή σου, τότε ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει
ότι έχουμε αρχιερέα μέγα. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις μέγα αρχιερέα που προσεύχεται για σένα. Αρχιερέα μέγα που διήλθε τους ουρανούς, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό ας κρατώμεν ζωντανή την ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όταν άνοιξαν τα μάτια του Θωμά και του είπε, Θωμά, κοίτα τα χέρια μου και τα πόδια μου, φώναξε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, φώναξε και εσύ σήμερα. Ποιος σου μιλάει? Ο Κύριος σου και ο Θεός. Μη βλέπεις έναν άνθρωπο, ένα οστράκινο σκεύος, τίποτα, χάλιας, χειρότερος από σένα είναι. Να βλέψουμε στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στον αρχιερέα το Μέγα που διήλθε στους ουρανούς και μεσητεύει για μας. Ξαναλέω, μη βλέπετε τον άνθρωπο, είναι γεμάτο αδυναμίες. Να βλέπουμε στο Λόγο του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Να δεχτούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Να τον παραδεχτούμε σαν Λόγο Θεού. Να θέλουμε να μας μιλήσει ο ζωντανός, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Να θέλουμε να μας αγγίξει. Να θέλουμε να μας σοφίσει. Να μας θέλουμε να μας δώσει τη δύναμή Του. Τότε μπορούμε να εισέλθουμε δια το αίματος του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Μπορείς. Εξαρτάται από την καρδιά σου αν μπορείς. Εξαρτάται πως δέχεσαι το Λόγο του Θεού αν μπορείς. Μπορεί να θέλεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς. Θα μπορέσεις μόνο να εισέλθεις εκεί στο θρόνο της χάριτος του Θεού για να λάβεις έλεος και να βρεις χάριν για την αυριανή σου ημέρα. Εάν δεν μπορείς, έχασες την κατάπαυση. Και δεν μπορείς σίγουρα αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή. Γι' αυτό μόνο με το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να εισέλθουμε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Είναι φοβερό να θέλεις να εισέλθεις, αλλά να μην μπορείς. Φοβερό είναι. Για να μπορέσουμε πρέπει να μετανοήσουμε σήμερα, αδερφοί, με όλη μας την καρδιά. Να συγχωρήσουμε, να μακροθυμήσουμε, να παραβλέψουμε και να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, που είναι η δύναμη του Θεού στη ζωή μας και η σοφία του Θεού στη ζωή μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, που μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού για να περπατάμε σε αυτήν. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα, αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Όπως σκλήριναν τότε και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Εμείς θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών και λέμε αμήν στο Λόγο του Θεού. Αμήν.